Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, ιδιαίτερα του 19ου αιώνα, γιατί στις αρχές του 19ου και προηγουμένως είμαστε κάτω από Οθωμανική κυριαρχία και δεν επιτρέπονταν οι καμπάνες καθόλου. Οπότε ένας τρόπος για να καταλάβουν οι χριστιανοί συμβολισμούς είναι αυτές οι ιδρωρροές. Οι ιδρωρροές αυτές είναι 7 και οι 7 συμβολίζουν ανάλογα με το τι δείχνουν σκηνές που έχουν σχέση με την καλοσύνη, με τη σχέση του ανθρώπου και με την εκκλησία. Φερρυπίν, όταν δείχνουν το κήτος και τον Ιώβ μέσα στο στόμα του, λένε στο χριστεπώνυμο κοινό πρέπει να κάνετε υπομονή για τα πάντα. Όταν βλέπουν έναν άνθρωπο που είναι πάνω στον ώμο του ένας αετός, ο αετός συμβολίζει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Οπότε με αυτά τα μηνύματα ο κόσμος και περνώντας έξω από την εκκλησία παίρνει συμβολισμούς και νιώθει ότι είμαι μέσα στη θρησκεία μου. Άλλες σκηνές που είναι ενδιαφέρουσες είναι μια σκηνή που μια γυναίκα μέσα σε έναν κήτος, μέσα σε ένα θηρίο. Και τούτο συμβολίζει την πύλη, τις πύλες του παραδείσου, που για να μπεις μέσα πρέπει να είσαι αγνός. Αλλά έχει και άλλα στοιχεία που είναι πάρα πολύ ωραία. Το ένα είναι η κεφαλή του Αδάμ και το άλλο, το διπλανό του, είναι ο Αδάμ και η Εύα, που συμβολίζει ότι και ένας άγαμος μπορεί να μπει στον παράδεισο, αλλά κυρίως πρέπει να μπει ένα ζευγάρι. Οι συμβολισμοί βέβαια είναι διάφοροι. Φερρυπίν, υπάρχει μια ιδρωρροή που έχει ένα σκύλο και ένα γάτο, που είναι οι δύο εχθροί. Το να τους βάλει μαζί ο διακοσμητής αυτής της εκκλησίας των αρχών του 19ου αιώνα, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε συμφιλειωμένοι, πρέπει να αγαπάω ένας τον άλλον. Μόνον έτσι να μπούμε στον παράδεισο.